Είμαι ο Χρήστος Δούκας. Σας προσκαλώ σε ένα ραδιοφωνικό δίωρο με μελωδικές προσεγγίσεις από όλο το φάσμα της πέμπτης τέχνης, με ταξιδιάρικη διάθεση, με μουσική επικαιρότητα και με μουσικά δρόμενα της πόλης μας. Κάθε Παρασκευή απόγευμα 4 με 6. Φυσικά στο Status 94,2. Συναρπαστικά αληθινός. Εδώ είμαστε λοιπόν. Περάσανε και οι διαφημίσεις. Και εμείς ακούμε ένα ωραίο τραγούδι. Είναι το Hey Hey My My από τους Battle Me. Μέσα από το soundtrack της σειράς Sons of Anarchy του 2011. Και όλο αυτό είναι μια πολύ ωραία πάσα. Ας τα αφήσουμε όμως να τα ακούσουμε λίγο, γιατί η μουσική πρόταση η οποία έρχεται σε λίγο να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα του ραδιοφώνου αλλά και της πόλης, αξίζει. Ωραία πάσα λοιπόν, και τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Και είναι ανοιχτά γιατί θα πρέπει να καλησπερίσουμε τους Answer. Είναι η The Answer με ερωτηματικό στο τέλος. Αυτό είναι η έκπληξη. Μπράβο, αυτό είναι η έκπληξη. Οπότε ας ξεκινήσουμε έτσι λίγο ανορθόδοξα, μια κουβέντα τέλος πάντων. Πες μας απευθείας, Λευτέρη, λοιπόν. Είναι ο Λευτέρης και ο Κώστας. Δύο φίλοι αγαπημένοι. Καλησπέρα, ναι, σε όλους. Και φίλοι χρόνια πολλά. Βέβαια. Φίλοι χρόνια πολλά. Νομίζω ότι είχαμε κάνει και ένα πέρασμα μυστήριο από χόκους σε κάποια φάση. Εσύ βέβαια, ναι. Αυτό είναι AIDS που λέει. Ναι, μπράβο. Όντως. Φαίνεται όμως και η ηλικία μας, έτσι. Λοιπόν, για... Ρε παιδιά, εγώ αυτό που έτσι ήθελα όσον αφορά το σχήμα, το οποίο σχήμα βέβαια το γνωρίζω, έχω την εντύπωση ότι δημιουργήθηκε το 95. Εκεί πέρα, ναι, αρχές. Εκεί πέρα, έτσι. Εγώ σε κάποια φάση το συγκεκριμένο σχήμα, το The Answer με ερωτηματικό, νομίζω το πέτυχα σε μια αφίσα του Τιχερόκ τότε και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση από τότε. Βέβαια, γνώριζα το ποιοι άνθρωποι είναι από πίσω. Θα ήθελα όμως καλύτερα να μας τα πείτε εσείς και να δώσω το λόγο πρώτα στον Λευτέρη. Υπήρχε λάθος εκεί. Α, ναι. Παντού ήταν λάθος αυτό. Καλό. Είδε το Answer. Έτσι προέκυψε δηλαδή η φάση. Εσύ ο ίδιος μας έχει κάνει συνέντευξη πριν από πολλά χρόνια. Έγραφε σε ένα περιοδικό. Περιοδικά και έτσι που κυκλοφορούσε εδώ κάθε μήνα. Ξέρω εγώ, ρουμπρίκα που τα λέγανε παλιά, με διάφορα θέματα, ας πούμε. Εγώ το είχα κάνει αυτό, εσύ μας είχες πάρει συνέντευξη και πάλι το μπέρδεμα έγινε με το όνομα και το έγραψες Answer. Δηλαδή, αόρκιστη. Δυνατό. Το έχω, ναι, UN. Αυτό εντωμεταξύ εγώ δεν το έχω και θα ήθελα όντως να το δω, γιατί όντως είναι ντοκουμέντο. Δεν φταίς εσύ, κατάλαβες. Καλά, ναι, τώρα. Εντάξει, και φανζινάκι τη. Ακούγαν οι λυξίαρχοι τα ονόματα, ξέρεις, και όλοι έχουν. Λοιπόν. Ωραία, οπότε και το ερωτηματικό αυτό ήταν ένα τέτοιο λάθος, ας το πούμε έτσι. Okay. Μάλιστα. Η πορεία όμως της μπάντας δεν δείχνει να ήταν ένα λάθος. Η γενικότερη πορεία της μπάντας. Έτσι. Όταν μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο υπάρχει ενεργά 22-23 χρόνια, είναι μεγάλη ιστορία. Βέβαια, εξαιρούμε, έχω την εντύπωση ότι κάνατε ένα διάλειμμα εκεί το 2007, νομίζω. Για πείτε μας λίγο έτσι ιστορικά στοιχεία, λίγο τετριμένη ερώτηση, αλλά τέλος πάντων νομίζω χρειάζεται για να αυτοσυστηθούμε. Αυτοσυστηθείτε λοιπόν. Τι να πω, ποιος είμαι δηλαδή αυτοσυστηθείτε. Όχι, πώς ξεκίνησε. Για την πάντα. Πάλι για σένα θα μιλήσεις, για το συγκρότημα.
είναι... Το 95 δηλαδή, πώς ήρθατε κοντά? Στην ουσία είμαστε κοντά από την προηγούμενη μπάντα που είχαμε. Τους Middle Fingers. Middle Fingers με το συγχωρεμένο τον το Μίχο. Ο Μίχος, ναι. Το είχαμε ξεκινήσει εγώ και ο Μιχάλης. Στην τεράστια πορεία... προσωπικότητα. Ήτανε, ναι, είναι και θέμα κουβέντας αυτό. Λίγο. Ναι, ήθελα να το κάνουμε θέμα, μια αναφορά. Θέμα εκπομπής είναι ο Μίχος ολόκληρη. Και σε υλικό και σε απόψεις και σε οτιδήποτε. Πραγματικά. Θα χαρούμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, είναι από τους ανθρώπους που έφυγε και. Αν γίνει μια εκπομπή έτσι να θυμηθούμε παλιά πρόσωπα, θα ήταν. Πραγματικά. Φυσικά δεν ξεχνάμε τον Παύλο του Ντασιόπουλου. Νομίζω ότι θέλει μια εκπομπή τώρα που το λες. Ναι, είναι ο Μίχος, είναι ο Παύλο. Ο Ντίκ. Τώρα είδε. Είπαμε. Να μην έπαιζε μουσική ο Γιάννης ο Μητράκας. Ναι. Μπράβο, ο Γιάννης ο Μητράκας. Να ακούσει τη μουσική και music related γενικότερα. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Ναι, ναι. Πάντων, να μην το κάνουμε άλλο πένθυμα. Όντως, πολύ το ρίξαμε, ρε παιδιά. Ξεκινώντας από εκεί την πάντα με τους Middle Fingers, θα σου πω, κάναμε κάποια πραγματάκια εκεί πέρα. Ήμασταν και Σαλονίκη ένα διάστημα, εγώ βασικά. Τι πραγματάκια, το θρυλικό τέτοιο στυλ. Το θρυλικό 7 inches στη Lazy Dog, έτσι. Ναι, ναι. Και τέλος πάντων, δεν έπαιρνε άλλο να συνεχίσω να κάνω Σαλονίκη. Επέστρεψα Αλεξανδρούπολη. Συνεχίσαμε την πάντα να ερχόταν ο Μίχος εδώ. Πήγαινε έτσι το πράγμα, πήγαινα και εγώ στη Σαλονίκη και αυτά. Ο Κώστας πώς ήρθε, ο Κώστας. Ο Κώστας τον ήξεραν, ας πει ο Κώστας. Τον ξέραν και οι πέτρες τον Κώστα. Εντάξει. Εγώ σπούδαζα Ιταλία τότε, αλλά παρακολουθούσα τις πρόβες. Εντάξει, ήμουν φίλος με τα παιδιά. Σπούδαζες Ιταλία, τους είχες δει εκείνο τα ιστορικά τα live τότε στην Ιταλία. Όχι, έπαιζα εκεί. Έπαιζε. Εγώ το πήρα από την αρχή. Για να φτάσω εκεί, ας πούμε, ότι σε κάποια φάση. Αλλά κάναμε παρέα με τον Μίχο πολύ, μπεκρουλιάζαμε όλοι μαζί τότε. Αυτά ήταν οι πάντιοι εποχές. Α πούμε, ο Νίκος ήταν και αυτός στη Σαλονίκη που ήταν ο μπασίστας του Μίχο. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση εκείνο σταμάτησε, έμπλεξε με κάποιες άλλες μπάντες και έτσι αναγκαστικά για να βρούμε μπασίστα, στρατεύσαμε το φίλο της παρέας. Το φίλο του Κώστα. Ο οποίος και αυτός τότε ξεκινούσε. Το οποίο ζεστά, γιατί συμπαθούσε και αγαπούσε την πάντα πολύ. Ο Βαχρατσάς ήταν ο άλλος, έτσι, ναι, τον Λόλαμα. Ναι, τον Λόλαμα. Μετέπειτα κιθαρίστα στον Λόλαμα. Τον θυμάμαι, ναι, τον θυμάμαι. Κάπως έτσι... Νομίζω ξαναπαίζουν αυτοί οι Λόλαμα τώρα, όχι, νομίζω. Όχι, το παλιό του σχήμα, όχι, απλά ο... Κάτι άκουσα ότι βγάζουν και άλμπουμ, κάτι τέτοιο. Έχει κάνει κάποια παλιά τραγούδια σε καινούριες ονοχιστρώσεις και κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ πριν καμιά διετία. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο πράγμα κιόλας. Ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, θέλετε? Βέβαια, ναι, ναι, συνεχίζουμε μετά. Έχω επιλέξει. Εσείς έχετε επιλέξει τραγούδια, οπότε εγώ για πρώτο. Ναι, δεν τα δίνουμε όλα, ξέρεις. Ναι, άμπραβο. Γιατί πληρώνει πολλοί κόσμος για να τα αγοράσει. Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Pure Rock and Roll. Φαναγία μου.
Αυτοί ήταν λοιπόν οι συντοπίτες, οι Αλεξανδρουπολίτες, οι Διάνσερ, τα δικά μας παιδιά, οι οποίοι σήμερα είναι και κοντά μας. Να πούμε λίγο ότι αυτό το κομμάτι είναι από τον καινούριο δίσκο, έτσι, που περιμένουμε να κυκλοφορήσει ακόμα. Ο οποίος θα ονομάζεται... It's already tomorrow. Μάλιστα, οκ. Okay. Είναι ήδη αύριο. Είναι ήδη αύριο. Και ξέρεις από πού βγαίνει αυτό, ας πούμε, επειδή οπότε πιανόμαστε... Πάλι από λάθος. Ναι. Οπότε πιανόμαστε, ας πούμε... στις πρόβες και τα λοιπά, δεν μπορούμε να πάμε 6 ώρα, ας πούμε, για πιάσουμε 2 το βράδυ. Οπότε όταν συνομιλούμαστε για την επόμενη, γινόταν ένα μπέρδεμα του στυλ, ξέρεις, θα παίξουμε αύριο. Αύριο, ναι, αλλά είναι ήδη αύριο και από εκεί είναι το It's already tomorrow, αλλά με το ακούει στα αγγλικά, ο άλλος να πούμε ναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, και ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά αυτό το άλμπουμ, πού το γράψατε το άλμπουμ, παιδιά? Αυτό Καβάλα έγινε. Καβάλα στα Νέμεσης, εκεί στο, με τον Τασούλη. Είναι η πιο εύκολη πρόσβαση, μετά βέβαια πρέπει να περάσει. Βέβαια. Εκεί που κάναμε και τους Φιγκυράν, εκεί που κάναμε. Δηλαδή, το έχετε τελειώσει το άλμπουμ? Τελείωσε, έτοιμο. Ναι. Τελείωσε, έτσι. Απλά προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη να κυκλοφορήσει κάπως. Ναι. Με κάποιο label. Αυτό με χέρι, είναι γύρω σε 7-8 λογιστές οι οποίοι ασχολούνται με το όλο project, να δουν πώς θα σκάσει δηλαδή. Μάλιστα. Σκέφτεστε δηλαδή να το βγάλετε μόνοι σας? Στην τελική κάπως έτσι. Δεν υπάρχουν ακροατές καταρχήν. Εντάξει, αυτό μην το λες, γιατί... Όχι για μας, γενικότερα το λέω. Γενικότερα ίσως η Ελλάδα να είναι έτσι λίγο σαν χώρα. Σίγουρα έξω είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, αλλά η μείωση είναι γενικότερη, χωρίς δισκογραφία. Ναι, ναι. Η δισκογραφία είναι στα τάρταρα. Και εκατομμύρια συγκροτήματα. Δηλαδή αυτοί που παίζουν περισσότερο από αυτούς που ακούνε. Ναι. Περίεργη σχέση πλέον. Καλό είναι αυτό όμως. Εμένα προσωπικά ωραία μου αρέσει. Να παίζεις. Θα σου πω, άμα θες να το αναλύσουμε, το αναλύουμε. Δεν ξέρω. Ένα εδώ κουβέντα κάνουμε βασικά. Γιατί οπότε... γνωρίζεις από μπάντες, είσαι πολύ παλιοσυρά. Η μπάντα θέλει να έχει και ένα κόνσεπτ. Δηλαδή, όχι να πας σε ένα πρακτικό δάσκαλο, κάνεις 3 μήνες κιθάρα, κάνεις μια μπάντα, κάνεις το χαβαλέ σου για 6 μήνες. Να μπεις μέσα, λες και σε μπαντάρα με τα λόγκο σου, με τα έτσι σου, με τα αλλιώς σου. Και σε 6 μήνες τα παρατήσεις, ας πούμε. Ναι, και όλοι οι υπόλοιποι που είναι 20 χρόνια. Και ξανά πάλι την επόμενη φορά, ξανά το ίδιο και ξανά το ίδιο. Δεν είναι να το κάνεις τόσο για πλάκα, ας πούμε. Και να παίζεις διασκευές, ας πούμε. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Όπως και με τις διασκευές, και εγώ είμαι λίγο. Και όχι διασκευές έξυπνες. Τα ίδια. Τα ίδια 20 χρόνια. Ο διασκευές έξυπνες. Ναι, εκτός αν θέλεις να βαφτίσεις το συγκρότημά σου ότι είσαι μπάντα διασκευών. Έτσι. Διασκευό μπάντα, ναι. Αυτές οι μπάντες όμως ξέραν ότι είναι για το μεροκάματο. Ναι, για το μεροκάματο. Για το μεροκάματο. Και άποψη σου. Ναι, έτσι, ναι, έτσι ακριβώς. Εσύ, Λευτέρη, τι έχεις να μας πεις για τις διασκευομπάντες? Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Δεν έχεις να πεις κάτι παραπάνω. Να αναφερθούμε πάλι λίγο. Να συνεχίσουμε από εκεί. Για την Αλεξανδρούπολη, εγώ ήθελα να ρωτήσω του τότε. Βασικά, και ήθελα βασικά να ρωτήσω και εσένα προσωπικά, αλλά και τον Αλέκο, που δυστυχώς δεν είναι εδώ ο Αλέκος σήμερα. Δουλεύει αυτά. Ήθελα λίγο να μας πεις σε τι άλλες μπάντες στο παρελθόν έχεις παίξει και εσύ, αλλά και ο Αλέκος. Για τον Κώστα γνωρίζω, οπότε... Και θέλω να μάθω για ποιο λόγο, γιατί έχει λόγο, έτσι. Ξέρεις ότι εμένα τουλάχιστον προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αλεξανδροπολίτικη σκηνή. Οπότε... Είσαι και ο μοναδικός μελετητής. Ο μοναδικός μελετητής, θα μείνεις, αυτό έχει γραφτεί τελείως. Οπότε καλό είναι να μας πεις λίγο ποια ήταν η σχέση σου με τη μουσική πριν από τους Answer. Βασικά ξεκίνησαμε το συγκρότημα πάλι με τον Μιχάλη μαζί, τους Ψήρες. Μιλάμε για 84, 85. Ναι, 84. Ήταν εκεί σε εκείνο το σπίτι στο Λοξό. Ας πούμε εκεί πέρα, δεν είμαστε. Και στο Πίκπα. Στο Πίκπα. Στο Πίκπα ήμασταν το 86-87 εκεί. Μάλιστα. Μετά από αυτό το... Και με μια άλλη μπάντα του Σενάτε ποτέ για Suicide. Σωστά, που τους είδαμε και εμείς στην συλλογή, έτσι. Ναι, όχι όμως. Ναι, στη συλλογή είναι που σε είπα. Ναι, μουσική αλεξανδροπολίτικη σκηνή, ναι. 50 χρόνια χθες και σήμερα. Ωραία. Από εκεί και πέρα ήταν η Middle Figures. Ήταν η συνέχεια. Το ελληνικό στο αγγλόφωνο. Οι Ψήρες παίζαμε ελληνικά. Ο Αλέκος αντίστοιχα.
Ο Αλέκος και αυτός είχε κάποιο συγκρότημα, έτσι, διασκευές περισσότερο. Δεν παίζατε πιο μπροστά με τον Αλέκο τότε, έτσι. Τους πινς στην αρχή, μετά κάποιους loud mouth, κάπως. Μιλάμε έτσι τώρα για το. Με μέλη τον Νίκο τον Κατσούλη, τον γνωστό Νίκο Τατού, ναι, 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 στα τύμπανα, με κιθάρα τον Σκόπουλο τον Δούκα, τον πρωτοσύγκελο τον Γιάννη. Εκείνης... Ναι, 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 ήταν σε εκείνη την Γιάννη Μητάκα παρέα. Σε κάθε πρόβα μέσα, ναι, έχω, ναι, έχω γραφεί και λοιπά. Ηχολήπτης δυνατός. Υπάρχουν κάτι κασέτες αυτές, ψάχνονται τώρα. Αρχές 90. Ναι, αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα. Όσον αφορά ένα άλλο που ήθελα να ρωτήσω, όλα αυτά τα χρόνια και εσείς όπως και άλλα σχήματα της πόλης προσπαθούν να εδραιώσουν έναν χώρο για να μπορούν να κάνουν τις πρόβες τους, για να μπορούν να βρίσκονται κτλ. Ναι. Εσείς έχετε έναν τέτοιο χώρο. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Σωστά. Νομίζετε ότι είναι πάντα πολύ. Είχαμε βασικά. Σαν πάντα, πάντα είχαμε το χώρο. Πάντα είχατε. Αλλάξατε. Νομίζω ότι είναι βασικό αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχαν και στούντιο. Για να πάμε. Μην το λες τώρα σαν να είναι τωρινή κατάσταση. Ναι. Αμαρτωλή ιστορία άνοιξε τώρα. Τι μέρη και εσύ τα ξέρεις. Τι μέρη έχουμε βρεθεί και το έχουμε κάνει. Η φάση ήταν ότι δεν μπορούσε να υπάρχει μπάντα. Δεν είχαμε το μέρο. Πώς είναι, άρα, ναι, τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Η αναγκαιότητα που χρειάζεται ένα τέτοιο. Να βρεις, θα ήμασταν σε καμιά παλιοαποθήκη του κερατά, ξέρεις τώρα. Έχουμε κάνει σε παλιοαποθήκη του κερατά. Κάποια όλα αυτά, ναι, τα χρόνια. Ναι, ναι. Και εσύ έχεις κάνει, Χρήστο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι κατά καιρούς, βέβαια. Ωραία. Πάμε να. Θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα λίγο ένα τραγούδι από τους Lions. Είναι πρώτο σχήμα. Είναι το πρώτο σχήμα λοιπόν του Μάρκ. Του Μάρκ. Ο οποίος ουσιαστικά η Battle Me είναι σχήμα του τραγουδιστή. Έτσι. Αυτός, ο ίδιος δηλαδή τη δημιούργησε. Έχει εμπλακεί σε πολλά projects από ό,τι ξέρω, ναι, πιο δηλαδή, μπροστά. Ο ίδιος ως τροβαδούρος, ας πούμε. Μάλιστα. Με το serial εκεί πέρα και τα λοιπά. Αν και βγήκε επειδή ήταν στο τελευταίο το επεισόδιο. Mm-hmm. Ενός κύκλου τέλος πάντων του Sons of Anarchy, το οποίο έκανε μεγάλο impact σε εκείνη τη φάση. Και έπαιξε εκεί και. Βέβαια οι τύποι είναι πραγματικά rock and roll. Δηλαδή το ζουνε, ρε παιδί. Με λίγο κόσμο, μην φανταστείς τώρα ότι γεμίζουν στάδια. Α, τους έχετε ξαναδεί δηλαδή. Παίξαμε πέρσι στην Ξάνθη. Αλλά είχαν δύο άλλα μέλη. Να μην σε καθυστερούν, είχαν δύο άλλα μέλη. Οι οποίοι ήταν σούπερ μπαχαλιάριδες. Δηλαδή δεν χρειάζανε, κάνανε μέχρι το πρωί. Τώρα θα έρθουν άλλα μέλη δηλαδή. Και να σου πω και μασάλι διοργανωτικό, επειδή τα ψάχνεις αυτά. Λοιπόν, οι τύποι παίζαν Αθήνα, ας πούμε, τους ανεβάσανε με το βανάκι στην Ξάνθη, φτάσανε 8 η ώρα ξεφορτώσουν να κάνουν να παίξουν και την άλλη μέρα παίξαν στην Πάτρα, ας πούμε. Δεν κάνανε Αθήνα Πάτρα και μετά Ξάνθη. Πήγαν και ξανά όρθαλας. Anyway. Τέλος πάντων, αυτούς τους διώξανε τους δυο, τους μπαχαλιάδες. Απλά δεν τέριαξαν, πήραν άλλους δύο. Πάντως μαζί τους δεν ήταν. Που έχουν, τους είχε. Α, τους είχε. Απλά δεν θα έρθουν οι δύο. Θα είναι πιο minimal το σχήμα. Ναι, τώρα. Ήταν πέντε. Τώρα θα είναι τριό δηλαδή. Τέσσερις θα παίξουν. Ωραία. Τέλος πάντων, είναι στην παρέα. Πιστεύω ότι εναλλάσσονται αυτοί. Τους έχει σαν μουσικούς για να λειτουργεί. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Lions. Εδώ είμαστε και πάλι. Περάσαμε στην κουβέντα μας. Ναι, ναι, ήταν. Τους Battle, ένα άλμπουμ κάναν και δύο επί, έτσι πληροφοριακά. Πάντως παίζουν έτσι ατόφιο rock and roll. Ναι. Δηλαδή θα το, δεν είναι, επειδή αυτά που βγήκαν από τη σειρά και τα λοιπά είναι λίγο διαφορετικά, είναι πολύ ακουστικά. Έχει και ένα, τουλάχιστον πέρσι όταν παίξαμε, έχει και ένα σετάκι. Τέσσερα κομμάτια, ας πούμε, που τα παίζει μόνος του με την κιθάρα. Ναι, δεν αυτά είναι για κάνει και ακουστικό. Ναι, μέσα στο ίδιο. Το έχει μέσα στο ίδιο πρόγραμμα, ας πούμε. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Φέτος δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έτσι μπορεί να βγαίνουν πιο. Διαφορετικά. Χωρίς, ας πούμε, την κλασική, δεν ξέρω. Δεν έχω δει φωτογραφίες με την κλασική. Ενώ πέρσι είχαν αρκετές. Ξέρεις, αυτοί επειδή περιοδεύουν και όλη τη χρονιά, μπορεί κάποιος στην πορεία να πούμε και να αλλάξει η ιστορία σου. Το καταλαβαίνω αυτό. Ήθελα λίγο να σταθούμε γενικότερα
ιδιαίτερα στις live εμφανίσεις σας, γιατί ξέρουμε ότι είστε πολύ πυρο σχήμα, δηλαδή έχετε εμφανιστεί πολλές φορές. Έχετε μετρήσει περίπου τα live που έχετε κάνει? Δεν πιάνω στη διαδικασία. Πολύ πυρο. Δεν έχουμε τόσα πολλά, εντάξει. Όσο αφορά στο βάθος του χρόνου. Ναι, αλλά έχετε κάνει live με μεγάλες μπάντες του χώρου, όπως είναι η Gulag. Αν το πας αριθμητικά, ας πούμε, επειδή τώρα γίνονται πολύ περισσότερα, αλλά παλαιότερα είχαν πολύ πιο συγκεκριμένα live και πιο στοχευμένα. Οπότε άγγιζαν. Οπότε αριθμητικά μπορεί να κάνει κάποιος 100 που να είναι, ξέρω εγώ, σε ταβέρνα. Πάμε λίγο όμως. Θα το μιλήσουμε αυτό αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Βαρεθήκατε το ανούσιο ραδιόφωνο? Είμαι ο Χρήστος Δούκας. Σας προσκαλώ σε ένα ραδιοφωνικό δίωρο με μελωδικές προσεγγίσεις από όλο το φάσμα της πέμπτης τέχνης, με ταξιδιάρικη διάθεση, με μουσική επικαιρότητα και με μουσικά δρόμενα της πόλης μας. Κάθε Παρασκευή απόγευμα 4 με 6. Φυσικά στο Status 94,2. Συναρπαστικά αληθινός. Είμαστε με No Remorse και The Answer. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, παιδιά. Ας το ακούσουμε όλο και το λέμε. Χιτάκι και το lyrics, το βίντεο πάρα πολύ καλό. Thanks. Πολύ ωραία, σοβαρή δουλειά. Ήθελα να πω, να ρωτήσω λίγο όσον αφορά τα πλάνα σας. Τι έχετε κατά νου, πέραν από το άλμπουμ το οποίο αναμένουμε από εσάς, έχετε κάτι κατά νου είτε συναυλιακά, μετά δηλαδή από τον μπαράζ συναυλιών με τους Battle Me, τι έχετε κάνει? Κατά νου ένα μέτρο γης. Εδώ φτάσαμε. Πρώτο αυτό. Τι θα έχουμε κατά νου? Ναι, μάλλον αυτή είναι και η κατάληξη όλων. Το θέμα είναι ως μπάντα τα όνειρά σας. Δεν υπάρχουν όνειρα. Απλά προσπαθούμε να το διασκεδάζουμε λίγο. Είστε πεσημιστές γενικώς δηλαδή? Εντάξει, το μασάλι το έχουμε λίγο. Το έχετε αυτό. Ιδίως ο κύριος από εκεί. Καλό. Τέλος πάντων είναι ένα. Ναι, είναι το δικό σας το στυλ. Αυτό που... Και λίγο χαβαλές. Πείτε μου λίγο για εκείνο το θρυλικό live με τους Dead Moon. Ήτανε 2006 με 7, το 6 ήταν, Κώστα. Ναι, ήταν τελευταία τους περιοδία. Μετά εγκατέλειπαν. Το κάναν συνειδητά, δηλαδή δεν έτυχε να είναι τελευταία τους περιοδία. Είπαν ότι βγαίνουμε τελευταία φορά και τέλος, ας πούμε. Εσείς τότε προλάβατε και τον Λούμις, έπαιζε και ο Λούμις? Ναι, εννοείται, ναι. Εννοείται. Και υπάρχουν και φωτογραφίες στη σελίδα, ναι. Κάποιος που ψάξει λίγο μέσα θα δει. Μάλιστα. Αλλά και γενικά, δηλαδή, ο κιθαρίστας ήταν, ξέρεις, από εποχή του Morrison Doors, ας πούμε, ναι, στη Δυτική Ακτή. Τέτοια εποχή, ναι, ναι. Πολύ όνομα και παίζαν μαζί σε gigs, ας πούμε, πριν. Έχουν πολύ σεβαστό όνομα στην Ελλάδα, στον κύκλο των Αττικών. Α, στην Ελλάδα, ναι, εννοείται. Δηλαδή, τους σέβονται πολύ από Αθήνα, ιδίως που ξεκίνησαν. Και την περιοδία και τα λοιπά. Το άλμπουμ είπαν θα ονομαστεί It's All Ready Tomorrow, έτσι, ναι, σωστά, ναι. Ωραία, αυτό θα είναι το δεύτερο άλμπουμ? Το δεύτερο, ναι, το δεύτερο άλμπουμ. Το πρώτο εκείνο το 99,
Ναι, αυτό το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρεις. Εκείνο μόνοι μας το κυκλοφορήσαμε. Καλά πήγε. Δηλαδή δεν φτάναμε. Πώς που δεν είχαμε CD. Εγώ, ας πούμε, σπίτι μου δεν έχω original CD. Τα έχω δώσει όλα από τότε και δεν έχω. Ναι, είναι αλήθεια ότι και εγώ ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω. Δεν ξέρω, ήταν η εποχή, ήταν η ξέρω που ήταν ο κόσμος. Δεν υπήρχε και πολύ εύκολα. Δεν είχαν όλοι υπολογιστές τότε και από εμάς. Ήταν ένα πράγμα. Εδώ πέρα τη σκηνή τη πόλη. Πώς την βλέπετε, ποια είναι η σχέση σας με τις υπόλοιπες, με τα υπόλοιπα συγκροτήματα, με τους μουσικούς της πόλης? Κατά βάση φιλικές εννοείται. Εντάξει, φίλοι, όλοι εδώ γνωριζόμαστε, δεν είναι μικρό. Είναι μικρό το μέρος. Αναγκαστικά. Και κάποιον μπορεί να μην τον ξέρεις πολύ προσωπικά, θα σε έχει δει, θα τον και αυτό ξέρει καλό, γιατί όταν βρίσκεσαι εκφράζεις για τις απόψεις σου. Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, πιο ελεύθερα. Εντάξει, με ευγένεια κλπ. Αλλά λες και αυτό που να πεις πρέπει να το πεις, ας πούμε. Διότι δεν γίνεται, ξέρεις, να χαργετιζόμεθα εδώ όλοι απλά και τελείωσε. Α, τέλειο το ένα, τέλειο το άλλο. Όλοι είστε σούπερ, όλα είναι έτσι, όλα. Έτσι. Γιατί έτσι δεν υπάρχει και ένας κοινός δρόμος. Δηλαδή κάτι είναι αυγή, ας πούμε. Έτσι. Θα πούμε λίγο και κάτι, θα ρίξει τραγούδι. Έλεγα ναι. Για να βάλουμε λοιπόν. Από ό,τι βλέπω είναι White Buffalo. With the Forest Rangers. Μέσα από το Sons of Anarchy ακούμε House of the Rising Sun. Να βάλεις το κλασικό. Προσπαθώντας λοιπόν να ανακαλύψουμε τα βήματα του Eric Burdon εδώ στη γη του Ορφέα. Θα περάσουμε κάπου εκεί στα 60's μέσα από κάποια χωριά της Κομοτηνής. Όπου ο θρύλος λέει ότι ο Eric Burdon πέρασε εκεί πέρα κάποια χρόνια της ζωής του. Επιστρέψαμε λοιπόν πάλι και μιλάμε εδώ με τους The Answer εν ώψη του επερχόμενου live εδώ στην Αλεξανδρούπολη στο Κυβερνείο την Τρίτη 24 του μηνός, όπου εμφανίζονται μαζί με τους Αμερικάνους τους Battle Me. Και την επόμενη και Τετάρτη. Μπράβο. Ακριβώς την επόμενη μέρα, Τετάρτη, εμφανίζονται στο Rover Bar στην Θεσσαλονίκη, πάλι με τους Battle Me βέβαια. Και αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αυτό που είδα πρόσφατα στο Facebook, βασικά το δικό σας, όσον αφορά το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, το Pure Rock and Roll, και την συμμετοχή του σε μια συλλογή, την AZA Records, η οποία είναι μια κολεκτίβα μουσικών, συγκροτημάτων και μουσικών μαζί. Για πες μας, Ελευθέρη. Το οποίο είναι από όλη την Ελλάδα, υπάρχουν σχήματα και κάποιοι καλλιτέχνες. Και προσπαθεί αυτή η φιλοσοφία της είναι οι μπάντες να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν live και να υπάρχει μια τέτοια κίνηση μεταξύ των συγκροτημάτων. Μάλιστα. Και οι άνθρωποι που το τρέχουν δείχνουν ότι το κάνουν με πολύ αγάπη. Αυτό εισπράξαμε και γι' αυτό και είμαστε και μαζί τους. Και θα δούμε πώς θα πάει. Είναι να γίνει και ένα live να κατέβουμε. Μήπως η AZA Records μήνα στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στο υπόγειο μαζί με Family Idiot και τον Άτομ Χέρωτα από Καβάλα. Το Νοέμβρη. Αυτός είναι ένα παλικάρι από εδώ, Αλεξανδρούπολη, ο Σταύρος, που ήταν εδώ τα πολύ παλιά χρόνια. Αλεξανδρούπολης, Άτομ Χάρτ. Άτομ Χάρτ, ο Σταύρος. Θα το τσεκάρω αυτό. Ο Τάσος Ρήτος θα είναι. Μου ξέφυγε. Αυτό. Ο Τάσος είναι, έχουν live την ίδια μέρα που παίζουν σε Σαλονίκη. Α, γι' αυτό. Okay. Στο 8-Ball. Για πες μας. Μαζί με τους Arman Drop. Από ό,τι βλέπω εδώ, μας έχει έρθει ένα μήνυμα, συγγνώμη λίγο, στο statusradio.gr μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, βέβαια περιμένουν να έρθει το επόμενο, γιατί βλέπω ότι ένας φίλος θέλει να κάνει μια ερώτηση εδώ πέρα στον Κώστα. Εσείς βέβαια μπορείτε να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε και στο προφίλ μας στο Facebook, το δικό μου το προσωπικό, αλλά και του σταθμού. Και μιλάμε εδώ, έχουμε μια κουβέντα με τους The Answer εν ώψη των επερχόμενων live εμφανίσεών τους.
Πάμε λίγο στο 2007, εκεί όπου έγινε ένα διάλειμμα στην μπάντα. Ναι, ναι. Λόγω... Από το 1995 μέχρι το 2007, εντάξει, είναι αρκετά χρόνια. Ναι. Ώστε να υπάρξει κάποιος κορεσμός, εντάξει, μεγαλώνοντας, κάποιοι θέλαν να δοκιμάσουν κάποια πράγματα και πάνε. Γιατί είμαστε συνηθισμένοι στην παρακμή, έτσι κι αλλιώς από τότε. Ναι. Και εντάξει, γνωριμίες. Και μετά πώς ξανά πάλι δραστηριοποιηθήκατε? Η φιλία μας έμεινε, ποτέ δεν υπήρξε κάτι, ας πούμε. Ναι, και κουμπαριές έχουμε και από όλα. Ναι, προχώρησε σε ανώτερα επίπεδα. Ναι. 95 ήμασταν 20 χρονών, που λέω. Εντάξει, αφού τελείωσε αυτή η περίοδος. Τελείωσε αυτή η περίοδος, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και είπαμε να το ξαναβάλουμε μπρος. Είναι κάτι επιδοτήσεις του ΚΑΠΗ τώρα που θα βγουν και είπαμε να κάνουμε κάτι. Ναι, γιατί πραγματικά τώρα 22 χρόνια συγκρότημα είναι μεγάλη ιστορία. Βέβαια είναι αλήθεια ότι και εμείς ως crossover είμαστε αρκετά χρόνια σαν σχήμα. Αλλά όχι, σαν και εσάς δεν υπάρχει κανένα στην πόλη. Εντάξει, είμαστε ότι είμαστε οι τρεις μας τουλάχιστον, είμαστε ο πυρήνας, ναι. Και είμαστε οι ίδιοι, ναι. Πάμε να ακούσουμε κάτι από Dead Moon και Walking on My Grave. Ήθελα να πω βέβαια ότι ως ραδιοφωνικός παραγωγός θα μπορούσα να έχω την κουλτούρα την παλαιά, δηλαδή να μην διακόπτω κανένα τραγούδι, όμως είναι η αλήθεια ότι ζούμε στα νέα δεδομένα όπου όλα τα τραγούδια πλέον μπορούν και βρίσκονται πάρα πολύ εύκολα και είναι προς κατανάλωση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε δεν έχει νόημα το να τα αφήνεις ολόκληρο γιατί θέλει να το γράψει ο Φάνης στην κασέτα, να τα ακούσει, ναι, όπως και ήταν τότε. Μπαίνει και μακάρι τα πούλια στις σελίδες και οπουδήποτε. Για πείτε μου λίγο για εκείνη την εποχή, δεν την νοσταλγείτε κι εσείς εκείνη την εποχή? Κοίταξε, την εποχή των κασετών, των βινιλίων. Κοίταξε, υπήρχαν λάτρες της μουσικής βασικά. Να φανταστείς, ας πούμε. Και υπάρχουν και σήμερα. Τώρα είναι σαν συλλέκτες γραμματοσύμων, ξέρω εγώ, πολικών αρκούδων και τα λοιπά. Δηλαδή, τότε ήταν Εβραίος, δεν υπήρχε νέος που να μην ασχολείται, ξέρω εγώ, να μην ασχολείται, έστω να έχει δύο κασέτες, έστω να ξέρει ποιο είναι το συγκρότημα. Αυτό γιατί που είχε το άκουγε και ήξερε και πέντε πράγματα. Αυτό ακριβώς. Τώρα είναι ένα χάος, ας πούμε. Δυστυχώς. Ναι. Και έχουν μείνει μόνο οι φόρμες, γι' αυτό και υπάρχουν τα στυλ. Σου λέει, εγώ ακούω Forest που είναι στα 167 BPM. Αν πας 168 είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, ακούω ένα στυλ από πίσω ως background, δηλαδή, όχι ως μπροστά. Δεν ενδιαφέρει ποιος παίζει, ποιο είναι το τραγούδι. Δηλαδή, ένα background βάλε μου, ίδιο στυλ να είναι και σου λέει, εγώ ακούω τέτοια. Το τέτοια είναι ο θάνατος της μουσικής. Σε εισαγωγικά το τέτοια. Εμείς διαφέρουμε σε αυτό ότι δεν παίζουμε με το στυλ. Δεν παίζετε τέτοια. Μπορείτε να ακούσετε και κάτι διαφορετικό λοιπόν. Παίζουμε, προσπαθούμε να παίζουμε και διαφορετικά τραγούδια μεταξύ τους. Έτσι βγαίνουν. Έτσι μας βγαίνουν γιατί ακούμε. Δεν πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Homeless τώρα για να δούμε πώς σας βγαίνει εσάς. Άιντε ρίχτω.
Καλό, καλό θέμα εδώ πέρα. Πάνω στην κουβέντα λοιπόν αναφερθήκαμε για την Τρίτη. Αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι που πρέπει να μας μείνει. Και μιλήσαμε το θέμα προσέλευσης, το θέμα τι ώρα θα ξεκινήσει το live. Επειδή ακριβώς είναι καθημερινή, εξέφρασα εγώ τέλος πάντων ένα προβληματισμό. Καθημερινή, μήπως ο κόσμος δεν μπορέσει να το τραβήξει αργά. Είναι πιο δύσκολα, σαφώς. Καθημερινή είναι η Τρίτη, είναι Τρίτη. Αν μπορεί ο κόσμος νωρίς, θα ξεκινήσει και νωρίς. Οπότε να ναι, εδώ είναι να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει νωρίς λοιπόν την Τρίτη στο κυβερνείο. Πράγμα που είναι δύσκολο, ξέρεις, γιατί δεν υπάρχει αυτή η βάση. Στην Αγγλία ναι, ναι, αυτό γίνεται. 9 η ώρα θα είναι, 9 θα είναι εκεί, θα γίνεται αυτό που θα ξεκινήσει. Εδώ αρχίζει 10:30. Λες 9 και 10:30, 11 παρά. Αυτό. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει τέλος πάντων σχετικά. Πάντως από την Ξάνθη που τους είδαμε, εγώ προσωπικά είναι σαν να έβλεπα τεράστιο όνομα. Άσχετα που δεν έχουν γίνει τόσο μεγάλο όνομα οι Battle Me, είναι σαν να έβλεπα τους Strokes. Ναι, κατάλαβα. Όνομα δηλαδή που θα το δεις σε Rogue Wave και σε τέτοια πράγματα. Καλό παίξιμο. Εντάξει, όπως και να έχει, είναι καλοπαιγμένα. Στιβαρή η μπάντα, δηλαδή δεν είναι ό,τι να είναι. Να σε άλλο level και να τους δεις σε μεγάλα, πολύ πιο μεγάλα live. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Και στο φινάλε δεν έρχονται οι Αμερικάνοι τόσο εύκολα σαν Ξανθόπολη. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ό,τι και να παίζουν, αμερικάνικη μπάντα δεν βλέπει την Αλεξανδρούπολη. Αμερικάνικη και γενικά ξένε μπάντε, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Τη διαφορά θα τη δει ο κόσμος. Όσοι... Πάμε να ακούσουμε ένα παλιό answer. Πάμε να ακούσουμε το No Way Out από το πρώτο του, από την πρώτη του δουλειά. Ένα κομμάτι ιδιαίτερα αγαπημένο για μένα. Υπάρχει μέσα στη συλλογή τη Αλεξανδρουπολίτικη σκηνή. Μιλάμε και είμαστε στον αέρα, γιατί δεν έχουμε στη διάθεσή μας πολλή ώρα ακόμα, σχεδόν τελειώνουμε. Βλέπω εδώ πέρα έρχονται μηνύματα, πόσο θαυμάζω την εποχή σας. Προφανώς αναφέρονται στην εποχή εκείνη των παλαιών χρόνων της δημιουργίας της μπάντας, ίσως και πιο παλιότερα. Και τώρα άμα έρθει μετά από μερικά χρόνια θα αναπολύει. Ξέρετε τι θέλω αυτό να σας ρωτήσω. Μία ερώτηση πολύ σημαντική και στους δυο σας προσωπική. Θεωρείτε ότι αυτή η ενασχόλησή σας 30 χρόνια τώρα γενικώς με τη μουσική, θεωρείτε ότι τελικώς άξιζε τον κόπο? Κοίταξε. Ένας. Πάμε, Κώστα. Δεν έχει να κάνει με το αν υπάρχει επιτυχία ή ξέρω εγώ άμα γίνεις γνωστός τα λοιπά. Η πορεία που διαγράφει κάποιος όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο λούκι
είναι ότι θα τη γράψει μέχρι εκεί που θα φτάσει και θα σταματήσει και μετά θα δει τι έκανε μόνος του, οι πέντε φίλοι, ξέρω εγώ, οι δέκα ή πόσοι ασχολήθηκαν. Συνεπώς, όταν έχεις, είσαι στοχευμένα στο έργο, σε αυτή την παπαριά που κάνεις, τέλος πάντων, συγγνώμη για την έκφραση, έχει νόημα και μεγάλο, ας πούμε. Έχει νόημα. Έχει δυσκολίες πάντως πολλές. Αν δεν έχεις ανθρώπους να σε βοηθήσουν, έχει πολλές δυσκολίες. Αυτό το ξέρεις και εσύ προσωπικά. Μία, έτσι, μία τελευταία. Αλλά αγαπάμε. Το κάνουμε περισσότερο, μας αρέσει η μουσική αυτή που βγήκε από αυτό το σχήμα και μας είναι από την καρδιά βγαλμένα και έτσι αναγκαστικά. Μία προτροπή για όλα αυτά τα νέα παιδιά της Αλεξανδρούπολης που ασχολούνται με τη μουσική και την αγαπάνε τη μουσική, τι έχετε να τους πείτε, τι έχετε να τους συμβουλέψετε εσείς, γιατί το κάνετε αυτό 30 χρόνια. Καταρχήν δικά τους κομμάτια, το πρώτο. Δικά τους κομμάτια και τώρα θα πούμε κάτι που μπορεί να ξενήσει σε πολλούς, να μην μελετάνε και τόσο πολύ. Να μην μελετάνε και τόσο πολύ. Βέβαια. Τόσο πολύ άλλο οργανωπαίχτης, άλλο μουσικός. Σε οδιακό επίπεδο, να μην μελετάνε τόσο πολύ. Εκτός αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Εκτός έχουμε από γεμίσει οργανωπαίχτες. Αυτό που είπα και πριν, πρόβλημα, και ήθελα να το διευκρινίσω, κάνε την πάντα πιστεύοντας κάτι και κράτα την. Έχει υπομονή. Όχι χαβαλέ, ολέ, να αναλογιστούμε. Να δεχτούμε όλοι μέσα από την πάντα, αν είμαστε περσόνες. Βέβαια, ο απότερος σκοπός της τέχνης είναι οι γκόμενες. Έτσι, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Τουλάχιστον δυστυχώς. Στην νεανική ηλικία πιθανόν δεν αλλάζει. Δυστυχώς, δυστυχώς. Όχι δυστυχώς, ευτυχώς. Πολύ ευτυχώς. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα κάπου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου να κλείσουμε, έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και το στάτους εδώ, την φιλοξενία που ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και την αγάπη που μας αφήνετε να πίνουμε και μπύρες. Και στον χώρο και τα λοιπά. Βέβαια. Λοιπόν. Status Radio 94 και 2. Βαρεθήκατε το ανούσιο ραδιόφωνο? Είμαι ο Χρήστος Δούκας. Σας προσκαλώ σε ένα ραδιοφωνικό δίωρο με μελωδικές προσεγγίσεις από όλο το φάσμα της πέμπτης τέχνης, με ταξιδιάρικη διάθεση, με μουσική επικαιρότητα και με μουσικά δρόμενα της πόλης μας. Κάθε Παρασκευή απόγευμα 4 με 6. Φυσικά στο Status 94,2. Συναρπαστικά αληθινός.